Ναι, αλλά στο ενδεχόμενο τη διαπραγμάτευση δημοσκοπήσεων. Αν δεν ο δικοματισμό στη σημερινή κυβέρνηση, συζήτηση αναβιώνει. Οι δημοσκοπήσει είναι ένα καλό εργαλείο και που το χρησιμοποιούν όλοι. Κυρίω οι ποιοτικέ δημοσκοπήσει και όχι οι ποσοτικέ που γίνονται καλοκαιριάτικα. Και εδώ παραγγελνά, λέτε για τι αφορέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, νομίζω ότι τεθήκανε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα σε αυτή τη δεύτερη. Κάνουμε μόνο. Όχι να μην κάνουμε. Ένα μένιο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λέτε. Ναι, αλλά να το κάνετε αμέσως μετά. Να το κάνετε αμέσως μετά. Λοιπόν, τεθήκανε πολλά. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση. Εάν τελικά πρέπει να επιδιώκουμε αλλαγές τόσο στο εθνικό πλαίσιο ή στο ευρωπαϊκό. Νομίζω και τα δύο ταυτόχρονα. Η δικιά μας στρατηγική προσέγγιση είναι ότι τόσο είναι αναγκαίο ένα εθνικό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Άλλο τόσο είναι αναγκαίο για να είναι βιώσιμο και να τελεσφορήσει αυτό να επιδιωχθούν συμμαχίες και αλλαγές συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να επηρεαστούν οι βασικές στρατηγικές απέναντι στην οικονομική κρίση. Θα έλεγα ότι είναι θετική από αυτή την άποψη η συγκυρία, διότι μετά από 4 χρόνια και με αφορμή ίσως το δράμα, το ελληνικό δράμα, την αποτυχία του μνημονιακού προγράμματος, τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα. Με αυτή την έννοια είναι σε θετική κατεύθυνση, αν και είναι λίγες, ας πούμε, θα έλεγα, λίγα τα βήματα, οι αλλαγές που γίνανε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ακούστηκε πριν το θέμα των πλεονασμάτων, πλεονάσματα. Με τη σημερινή ηφαισιακή κατάσταση του 4% πρωτογενή πλεονάσματα προϋποθέτουν μια σειρά άλλους παράγοντες που το καθιστούν άπιαστα. Εγώ θα σας έλεγα γιατί λοιπόν πρωτογενή πλεονάσματα και εξοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Και όχι εξοσκελισμένοι. Διαχωρίζουμε το θέμα των συνολικών ελλειμμάτων. Ούτως ή άλλως έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του χρέους, που πολύ σωστά δεν εξαρτάται το χρέος αν αυξάνεται ή όχι από τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και με τι επιτόκιο εξυπηρετείται και κατά πόσο υπάρχει ή όχι μεγέθυνση του ΑΕΠ, της οικονομίας. Δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο επιδέχεται μια πολιτική προσέγγιση. Οι αναπτυξιακές, οι επενδυτικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται στο έλλειμμα. Μια πρόταση που έχει έρθει από την Ιταλία. Εγώ λέω ότι πρέπει να συνταχθούμε με αυτή την πρόταση. Ξέρετε κάτι όμως. Ο πολιτικός λόγος της εκάστοτε κυβέρνησης πόσο επιδρά καταλυτικά σε αυτή την συζήτηση. Και εδώ πέρα είναι που δεν έχει να επιδείξει τίποτα ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και η προκατοχή του. Δεν υπήρξε η παραμικρή στιγμή που να πούνε για σταθείτε. Για σταθείτε. Εδώ πέρα ο λαός μας, ας πούμε, δεινοπαθεί. Δεν ετέθησαν ποτέ αυτά τα ζητήματα. Μακάρι έστω και κατά 1/10 από αυτά που είπε ο Αλέξο Τσίπρας στο κόμμα να τα είχε πει στο Παρίσι ο Σαμαράς. Μακάρι. Να έχει αυτό το πολιτικό σθένος. Να φανεί αντάξιο στη ρόλη του. Να υπερασπιστεί τα συμφέροντα. Να υπερασπιστεί τα συμφέροντα. Του λαού. Οφείλω να πω, κύριε Σκουρλέκη, μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς, ξέρετε τι συμφώνησε. Την παράταση του φόρου αλληλεγγύης, συμφώνησε τις ομαδικές απολύσεις και βάφτισε τις απολύσεις αξιολόγηση. Τον ακούσατε τι είπε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Είπε ότι θα συνεχίσουν τις απολύσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πέρα ότι είστε αυτό λοιπόν είναι φεύγουμε από το μνημονίο. Τελειώνω αμέσως και θα το τελειώνω αμέσως. Και ξέρετε ωραία. Κάτι, υπόθεση του μνημονίου δεν είναι όταν τελειώσουν οι δόσεις και τότε βέβαια θα τεθεί το θέμα τι κάνουμε το χρηματοδοτικό κενό, το δημοσιονομικό κενό και αν θα υπάρξει ένα μνημόνιο. Η υπόθεση του μνημονίου είναι οι δεκάδες εφαρμοστικοί νόμοι, είναι τα μεσοπρόθεσμα τα οποία έχουν προδιαγράψει ένα πλαίσιο για το πώς θα πρέπει να κινείται η οικονομία. Αυτά όλα πρέπει να καταργηθούν. Αυτά όμως. Αυτά λοιπόν επιβάλλουν το πρώτο βήμα να είναι η κατάργηση αυτή τη διακύρωση τη πολιτική. Εσείς δηλαδή τι θα καταργούσατε? Αν ήσασταν ποτέ κυβέρνηση, δεν τα καταργούσατε. Θα επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, τον κατώτατο το μισθό, την κατώτατη τη σύνταξη, όμως, την αποκατάσταση σαν ένα πρώτο βήμα. Ωραία. Και ξέρετε κάτι. Και ξαφνικά και εμείς θα μοιράζαμε χρήμα στον τόπο. Μπορείτε να μας πείτε πώς το κάνατε. Λέτε και μεταρρυθμίσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς το κάνατε, πείτε. Εσείς πιστεύετε ότι ο Σαμαράς έχει λεφτά και δεν θέλει να δώσει τον κόσμο? Απλά πράγματα για τους προλέφτες. Να αφήσουμε τώρα τα συνθήματα. Έχει λεφτά και δεν θέλει να δώσει τον κόσμο. Λέτε επένδυση την ιδιωτικοποίηση του αεροδρόμου των Χανίων. Για πηγαίνετε κάτω να δείτε τι επιπτώσεις θα έχει. Γνωρίζετε ότι Εσείς που πηγαίνετε και βάζετε συνδικαλιστές σας και σελέγγυες σας να μην επιτρέψουν. Δεν το ξέρετε. Δηλαδή δεν θέλετε να έχουμε άξιους τουρισμού, δεν θέλετε να έχουμε... Σύσσωμη κοινωνία των Χανίων, εργαζόμενοι, επιχειρηματικός κόσμος εναντιώνονται. Ξέρετε γιατί? Γιατί 500.000 επιβάτες ήρθαν το 2013 από την Ryanair, να πούμε και το όνομα της εταιρείας, η οποία έχει πει ότι αν ιδιωτικοποιηθεί, εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω εδώ πέρα. Διότι ο ιδιώτης θα κοιτάξει να βάλει τέτοια τέλη που θα κάνει ασύμφορη τη χρήση. Και ξέρετε τι σημαίνει 500.000 προσγειώσεις επιβατών στο λογοχανείο για τον τουρισμό. Λοιπόν, αφήστε τα λοιπόν. Αφήστε τα λοιπόν τώρα. Όταν δεν έχετε σχέδιο. Θέλετε να εξυπηρετείτε οι μετέρους
Και τι να κάνουμε, και πολιτικά είστε ουραγός της Μέρκελ στην Ευρώπη. Εσείς μπορείτε να μας απαντήσετε και να πείτε εσείς τι προτείνετε. Και σας λέω, σταματήστε αυτό το πράγμα. Τόση ώρα αυτό σας έλεγα πριν. Μα δεν είπατε κάτι να προτείνετε. Και σας είπα, πού θα βρείτε τα λεφτά. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε τα λεφτά και δεν τα δίνουμε. Εσείς πείτε, πού θα βρείτε τα λεφτά. Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλήσατε πριν για αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά και στην Ευρώπη την ίδια ώρα που στελέχοι σας βγαίνουν και λένε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Ανοίγουν τέτοια ζητήματα. Μισό λεπτάκι. Όχι, κύριε Σκορλέτη, εντάξει. Όχι, κύριε Σκορλέτη, ελάτε να απαντήσετε για να ολοκληρώσουμε κάτι στιγμή. Το προσφυλέ χόμπι, α πούμε, τη διαστρέβλωση των θέσεων και τη ακροδεξιά στην ιστορία. Πέστε μα τώρα για του τρομοκράτε, για τι δίκε, για του κουκουλοφόρου. Σα λέω, με θεωρείτε προδεξιό. Ο κεντρικό σα λόγο αυτό είναι. Με θεωρείτε προδεξιό. Ο Σαμαρά αυτό είναι. Εσεί πώ με ο Σαμαρά αυτό είναι. Δεν το λέμε μόνο εμεί. Το λένε και στελέχια την παράταξή σα. Μην μιλάτε έτσι. Είναι ένα πολιτικό χαρακτηρισμό τον οποίο τον κάνουμε εδώ και χρόνια. Θα μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα. Ο μόνος που προσμέτρησε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής ήταν ο Αλέξης Τσίπρας όταν στις 29 Ιουλίου σε συνέντευξη του Κυριακάκη Ελευθερωτυπία έφτανε σε 139 ψήφους. Να πούμε για κάτι ουσιαστικό τώρα. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ορισμένα ζητήματα. Θέσατε προηγουμένως δύο ερωτήματα. Ποιες είναι οι διαφορές.